Και έχουμε και κάτι ακόμα, κύριε, το οποίο πρέπει να το πούμε και να μιλήσουμε απόψε, αφού μιλάμε, να μιλήσουμε έξω από τα δόντια. Και συγγνώμη που σας παίρνω το χρόνο, γιατί δεν σας βλέπω κιόλας. Δεν μου λέτε κάτι. Στο Όρος, εκεί, το Λουτράκι, τι φτιάχνουμε αυτό τον καιρό? Δεν φτιάχνουμε ανεμογεννήτριες? Τι είναι πίσω από τους ανεμογεννήτριες? Οι ολιγάρχες, οι πλουτοκράτες, οι καπιταλιστές και οι λεφτάδες του τόπου καίνε την Ελλάδα. Εγώ τους αναφέρω επώνυμα. Ότι φτιάχνουν ανεμογεννήτριες, όχι ότι καίνε την Ελλάδα. Ότι φτιάχνουν ανεμογεννήτριες σε συγκεκριμένα βουνά της Ελλάδας. Ο κύριος Βαρδής Βαρδινογιάννης φτιάχνει ναι, είναι ή όχι ανεμογεννήτριες. Ο κύριος Περιστέρης, γιατί εγώ μιλάω με ονόματα, φτιάχνει ναι ή όχι ανεμογεννήτριες. Ο Ελάκτορ του κυρίου Μπάκου Καϊμενάκη, ο οποίος πουλήθηκε. Πουλήθηκε. Φτιάχνει ναι ή όχι ανεμογεννήτριες. Οι κάτοικοι έχουν καταγγείλει από το 2007 ότι στα μέρη που φούντωναν οι φωτιές πηγαίνανε τους έλικες, τα ανεμογεννήτριες. Βγάλτε μου λοιπόν εμένα από το μυαλό ποιοι είναι αυτοί οι ηθικοί αυτούργοι που πήγαν την Ελλάδα. Πιάσανε ένα ρολί. Ακούστε να δείτε τώρα τι κάνουν, έτσι. Πώς προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Πιάσανε ένα Ρουμάνο, ένα αλλοδαπό, και θα πάνε να τα φορτώσουν πάνω του. Ότι ο Ρουμάνος, λέει, έφταγε, που έβαλε τη φωτιά στον κουβαρά. Παρά τα αυτά, υποχρεώθηκαν να τον αφήσουν ελεύθερο. Πριν από λίγη ώρα τον άφησαν. Ποιος Ρουμάνος, ρε απατεώνες. Ποιος Ρουμάνος. Επειδή... Την άλλη φορά η γιαγιούλα με το φούρνο. Τη μία φορά ο παππούλης με τα ξύλια. Ποιο Ρουμάνο, ρε απατεώνες. Εδώ οι ολιγάρχες έχουν βάλει ανεμογεννήτριες και είναι ηθικοί αυτούργοι αυτή τη στιγμή. Μια ανωτελεία. Στέφανε Χίο, βάλε μια ανωτελεία. Μια ανωτελεία, γιατί αυτά που μας είπες τώρα για τις ανεμογεννήτριες, και επειδή μιλήσαμε, είπε και ο Νίκος Πετρουλάκης. Μα το πάνιο όρος, το πάνιο όρος δεν είναι μέρος που μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Στο... Τα μέγαλα δεν κάει και το μέρος που βάλανε τις ανεμογεννήτριες. Πάμε στον κάτοικο, τον κύριο Σταύρο Πετρόπουλο, γιατί πραγματικά θέλω να τον καλησπερίσω καταρχάς, τον κύριο Σταύρο Πετρόπουλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πετρόπουλε. Καλησπέρα κύριε Καψαβέλη, καλησπέρα σε όλους στο πάνελ. Για πείτε μας καταρχάς πώς είναι τώρα η κατάσταση, γιατί μετά θέλω να σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο Στέφανος Χίος. Αυτές οι ερωτήσεις είναι που καίνε, κύριε Καψαβέλη. Ελάτε. Και ξέρετε κάτι, από το 2007 θα αφήσω την κεντρική πολιτική ιδιότητά μου, θα κρατήσω την ιδιότητα του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Σαρονικού και θα σας πω και του απλού κατοίκου εδώ της περιοχής. Θα σας πω ότι το 2000 ζούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα που είχαμε ζήσει το 2007 με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Πάλι από το ίδιο σημείο είχε ξεκινήσει, την ίδια πορεία είχε διανύσει και μάλιστα είχαμε κάνει ένα δασό, τότε είχαμε χάσει και τον Αθυποσμιναγό, τον Βασίλη τον Φιλίππου, ένα παλικάρι της περιοχής των Καλυβίων. Είχαμε και ανθρώπινες απώλειες. Και δυστυχώς κάναμε ένα δάσωση για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε. Αυτά έγιναν, κύριε Πετρόπουλε, το 2. Κύριε Πετρόπουλε, ακούστε με λίγο, μιας και το θέτετε λοιπόν. Έγιναν το 2007, αλλά εδώ πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγους μήνες, αφού δεν έγινε επί της ουσίας τίποτα και ξανά τώρα ξανά, υπήρξε έγκριση της ένταξης των περιοχών αυτών Κουβαράς, Αρονίδας, Αναβίσου σε πρόγραμμα εκπόνησης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για να τακτοποιηθούν χρήσεις γης και όλα αυτά τα οποία είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για να γίνουν αυτά που μας περιέγραφε και ο Στέφανος Χίος προηγουμένως. Γιατί αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε δεν μιλάμε απλώς για ανικανότητα. Μπορεί να μιλάμε για περίεργες σατανικές άλλου τύπου συμπτώσεις, κύριε Πετρόπουλε. Ξέρετε ότι έχουμε αυτή τη, μέχρι τώρα που μιλάμε, κύριε Καψαμπέλη, έχει αποτραπεί. Και που ήμουν δημοτικό σύμβουλο σαν Καλύβια πριν την ένταξη στον Καλλικράτη Δήμο Σαρονικού. Ναι, ναι. Και είχε αποτραπεί η τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Και ήταν και η δεύτερη φορά τώρα, πρόσφατα πέρσι, που έγινε και μία κινητοποίηση για να μην γίνει τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Πάνιο Όρος. Πότε έγινε αυτό, κύριε Πετρόπουλε? Τώρα, πέρσι. Πέρσι κινητοποιήσεις γίνανε στο Πάνιο Όρο, κλείνανε το δρόμο κάτω η δημοτική αρχή, ναι, για να μην ανεβούνε και κάνουν και εκτελέσουν την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών στο Πάνιο Όρος και στην προέκτασή του με το βουνό του της Κερατίας. Ο Φιλίππου αφού έκανε και κάτω, ο Φιλίππου. Ο ποιος? Ο Φιλίππου. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Ο Φιλίππος, ο Φιλίππου. Άκουσα τον κύριο Φιλίππου, ο οποίος διατέλεσε 30 χρόνια. Αν έχει πέτα, επειδή το ξέρω,
Αν έχει πέτρα, επειδή το ξέρω, να βγει στο τηλέφωνο τώρα. Να σας πω ότι βγήκε και έλεγε σε κάποιο κανάλι τώρα πριν από λίγη ώρα ότι δεν υπήρχαν δεξαμενές για να γεμίζουν. Άκου, τα... αγαπητέ μου φίλε, το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά αυτό, ναι. Να... Το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά και συνόμισε για αυτό. Υπήρχε ένα μπάφαλο που έγινε, κύριε Κύριο. Αυτό διαδρομή στο σπίτι του Αβραμόπουλου. Αυτό είναι. Πράγμα... Μην μιλάτε ένα πάνω πράγμα στον έναν στον άλλον. Βγήκε και έλεγε ότι δεν υπάρχουν δεξαμενές, όταν ο ίδιος θα έπρεπε να έχει συντονίσει, να το πω έτσι. Εδώ ερχόντουσαν από την πολιτική προστασία, από άλλους δήμους και άλλες κοινότητες για να βοηθήσουν στην πυρόσβεση και τελείωσε το νερό. Και γυρνάγανε γύρω-γύρω οι άνθρωποι και λέγανε πού μπορούμε να πάμε να γεμίσουμε, λέει, νερό, πού υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί. Δεν υπήρχε συντονισμός. Και πρέπει να ξέρουμε ότι στο top 5, μιας και αναφέρθηκε και ο Στέφανος Χίος στους ολιγάρχες, είναι η Τέρνα Ενεργειακή γνωστή, έτσι. Του κύριου Περιστέρ, όχι γνωστή. Για να το πεις εσύ. Μόρι, Ρόκας, Green Power, ERN και ακολουθούν μετά Μυτιλινέως, ΔΕΗ. Βεβαίως, Άρη, μου να πεις ονόματα. Έλα, Άρη. Κοιτάξτε, εγώ από το πρωί παρακολουθώ μια εσχρότητα που γίνεται και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει βαρύτερες ευθύνες. Τώρα, δεξιός δήμαρχος ή υποψήφιος δεξιός δήμαρχος, δεν θα πει κακή κουβέντα γιατί περιμένει να πάρει χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία. Πασόκος δήμαρχος ή υποψήφιος Πασόκος δήμαρχος, δεν θα πει κακή κουβέντα για το κακό Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ γιατί θέλει να έχει τη στήριξη. Οι ευθύνες, εγώ δεν θα πω στο τρυπάκι, κύριε Καψαμπέλη, να γυρίζω γύρω από το Δημοτικό Σύμβουλο ή τον Κοκκάτη Δήμαρχο. Όχι. Αυτή είναι δευτεροτρίτη στη ζώνη του εγκλήματος. Ο κυρίαρχος είναι ένας. Λέγεται Μητσοτάκης. Αυτή είναι η ανεκότητά του. Το σπίρτο που έβαλε φωτιά είναι στο χέρι της δικής του ανικανότητας. Πουθενά άλλου. Δεν έχει τώρα, δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν μου είπαν. Υπόθηκαν από το βήμα της Βουλής. Και εγώ ξαναλέω, άμα πιάνει η ρωσική λέπρα. Κάθε φορά που κάποιος μας λέει ζήτω η Αμερική και εμείς δεν έπρεπε σήμερα να έχουμε πάνω από τον Αττικό ουρανό αυτά τα δύο υπερθυρία της Ρωσίας και να ρίχνουν τόνους νερό, δεν μας τα έκανα χάρη, τα πληρώσαμε. 3,5 εκατομμύρια ευρώ δίναμε κάθε καλοκαίρι. Δεν μας τα αρνήθηκε η Ρωσία, αλλά όταν έχουμε σπυράκια στο νου μας και δεν θέλουμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο γιατί θα μας μαλώσει ο Μπάιντεν που περπατάει και παραπατάει, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Ένα πράγμα θα σας πω, ότι δεν ήταν τυχαία η φωτιά πάλι σήμερα. Ακριβώς ζήσαμε και ζούμε αυτό που ζήσαμε το 2007, γιατί αυτό το Πάνιον Όρος είναι σηματοδοτημένο να δοθεί και να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες. Πράγμα που έχει έρθει στα δημοτικά συμβούλια, έχουν αντιταχθεί όλοι, εκτός βέβαια κάποιων ανθρώπων που ήταν και περιφερειακοί σύμβουλοι. Και δυστυχώς, για να μην είναι και πούνε όχι στην τοποθέτηση των ανεμογεννητριών, ενώ θα μπορούσαν και να μην πάρουν θέση, για να μην είναι και φανούν να δυσαρεστήσουν τους κατοίκους τότε, τι κάνανε, δεν παρευρέθηκανε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 40 πυροσβεστικά μέσα, υπτάμενα, έχουν γίνει από το ελληνικό δημόσιο με λεφτά του ελληνικού λαού. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πετάξει παρά το ένα από αυτόν. Ερώτημα. Γιατί αυτή η κατάτια. Ποιοι πρέπει να πληρώσουν. Αυτοί κάθε χρόνο. Οι πολίτες. Η ειδική ομάδα των Rangers και των Κεντάβρων. Και έχω αυτό που λέω. Με εκρηκτικούς μηχανισμούς. Με εμπριστικούς μηχανισμούς. Με μολότοφ. Με γκα... και οτιδήποτε άλλο. Έχουν ξεχυθεί. Με ηθικούς αυτούργους τους ολιγάρχες του τόπου. Οι οποίοι θέλουν παντού ανεμογεννήτριες και να κάψουν όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρία πύρινα μέτωπα σε τρεις υπόπτες περιοχές. Η πρώτη είναι στο Λουτράκι. Έχει ξανακαεί το Λουτράκι. Έχουν ξανακαεί τα Μέγαρα. Έχει ξανακαεί το όρος Εγάλιο. Έχει ξανακαεί το όρος στο οποίο τοποθετήθηκαν ανεμογεννήτριες. Δείτε τι συμβαίνει. Στην Σαρονίδα, το κατήγγειλε ο άνθρωπος, ο οποίος ξέρει τι συμβαίνει στο Πανιόρος. Στα Δερβενοχώρια. Εάν φύγει η φωτιά στην Πάρνηθα, θα καεί το σύμπαν. Και στην Πάρνηθα έχουν τοποθετεί ανεμογεννήτριες. Το έγκλημα έχει ονοματεπώνυμο. Εδώ δεν μπορούμε να καθόμαστε να λέμε λυπούμαστε ή ευχόμαστε ή ότι δεν υπάρχουν ευχολόγια. Αν ξυπνήσουμε το πρωί με απουσία μέσων, θα έχει καεί η μισή Ελλάδα. Κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ κάνω έκκληση στον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος είναι ο πιο σόφρον πολιτικός αρχηγός αυτή τη στιγμή, γιατί άλλοι είναι μπάχαλο.
Δεν υπάρχουν πουθενά οι άλλοι. Οι άλλοι είναι, δηλαδή τώρα μην το πω ας πούμε. Έτσι. Οι άλλοι είναι σκορποχώροι. Κάνω έκκληση να φτιάξει, να συστήσει απόψε μια ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Έχει επιστήμονες, έχει εξειδικευμένους ανθρώπους, έχει οικονομολόγους, έχει πραγματογνώμονες, έχει ανθρώπους οι οποίοι που ξέρουν και την τεχνογνωσία να επισκεφτούν τα μέρη και να μας πούν τι συνέβη στις τρεις αυτές περιοχές. Γιατί αυτή η ιστορία δεν θα ξεμπλέξουμε εύκολα με αυτή η ιστορία. Θα έχουμε κι άλλα μέτωπα. Είναι ξεκάθαρο. Θέλουν να κάψουν οι ολιγάρχες τη μισή Ελλάδα. Διότι έχουν το ελευκό από τον κύριο Μητσοτάκη να προχωρήσουν τα συστηματικά και εξτρεμιστικά σχέδια του πράσινου ανάπτυξη. Να πω προηγουμένως, μιας και το έθιξε ο Στέφανος Χίος, ενημερώνομαι ότι ήδη έχει συγκροτηθεί, Στέφανε, κυρίες και κύριοι, κλιμάκιο από ειδικούς από το κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Μπράβο, για να μεταβούν. Μπράβο, επιτέλους ακούσαμε και κάτι ευχάριστο. Να μεταβούν αύριο πολύ νωρίς στις περιοχές. Νίκο Πετρουλάκη. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Είναι ελπιδοφόρο αυτό που έκανε η Ελληνική Λύση και μακάρι να ακολουθήσουν και τα άλλα κόμματα. Ποια άλλα, Νίκο μου, ποια άλλα. Η Σπαρτιά της και ο Ναυτιός που διαβάζει βιβλία. Αν υπάρχει κανένα. Η ουσία είναι, Ανδρέα, να πούμε το εξής, ότι ο κύριος Μητσοτάκης άλλα έλεγε εδώ, άλλα έλεγε εκεί, στο εξωτερικό. Και ένα δεύτερο, αυτό μου θυμίζει τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο κύριος Κώστας Καραμαλής μέσα στη Βουλή. Δεν σας επιτρέπω, κύριοι, να μιλάτε για την ασφάλεια των τρένων. Θα τα δούμε μετά. Μετά είχαμε το τεράστιο δυστύχημα των τεμπών. Και μου θυμίζει κάτι ανάλογο. Πριν έλεγε άλλα, δεν πήρε κανένα μέτρο απολύτως.